Δημοσιογράφοι και τουριστικοί πράκτορες από τη Ρωσία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία οι οποίοι ασχολούνται με τουριστικό ρεπορτάζ, αλλά και με ειδικότερες μορφές τουρισμού όπως τα ΣΠΑ ή τις δράσεις περιπέτειας επισκέπτονται την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια δράσεων ενό σχετικού προγράμματος. Πρόκειται για εργαζόμενου σε πανεθνικά μέσα μαζική ενημέρωση και κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορεί των χωρών τους, καθώς και tour operators. Η ομάδα των δημοσιογράφων ξεκίνησε την ξενάγησή της από τη δράμα, συνέχισε σε θάσο και καβάλα, ενώ βρέθηκε στην Ξάνθη την Τετάρτη επισκεπτόμενη την παλιά πόλη, τα Άβτυρα και άλλες περιοχές τη Ξάνθη λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σαμοθράκη. Το μεσημέρι τη Τετάρτη, με πρωτοβουλία του θεματικού αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Μιχάλη Αμυρίδη, η ομάδα των δημοσιογράφων συναντήθηκε με του τοπικού εκπροσώπου του τύπου, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και γνωριμία με τα θέματα του τουρισμού. Οι δημοσιογράφοι από τι τρει χώρε είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τι μορφέ τουρισμού που αναπτύσσονται στην περιοχή, ζήτησαν χρήσιμε πληροφορίε και καθοδήγηση για την κάλυψη θεμάτων τη περιοχή στι χώρε προορισμού, αλλά και τον τρόπο προβολή στην ηλεκτρονική εποχή. Όπω φάνηκε από τις συζητήσει και όπω ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού ο Μιχάλης Αμυρίδη, πέρα από τι συμβατικέ μορφέ τουρισμού που έχει η περιφέρεια με άξονα τη Θάσο, στόχο είναι να αναπτυχθούν και εναλλακτικέ μορφέ που αναπτύσσονται σε άλλε περιοχέ, όπω συμβαίνει στην Ξάνθη και του υπόλοιπου υπηρετικού νομού τη Θράκη. Οι ξένοι δημοσιογράφοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή και σημείωσαν ότι υπάρχει κοινό και ενδιαφέρον των πολιτών από τις τρεις χώρες για να γνωρίσουν τις ανεξερεύνητες περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.